Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ από το γήπεδο του Ελληνικού. Μαζί μας τώρα έχουμε ένα νέο μέλος στη διοίκηση των Σουρμένων. Έναν φίλο από τα παλιά, τον γνωστό Αθηναίο προπονητή, τον Πέτρο Καπώνη. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο ρόλος σου στα Σουρμένα, Πέτρο? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την οικογένεια του Σουρμένου που με δέχτηκε ξανά πίσω μετά από τόσα χρόνια. Σε αυτή την ομάδα μεγάλωσα και μεγαλούργησα ουσιαστικά ποδοσφαιρικά. Μπορώ να πω ότι είναι μια από τις ομάδες που αγαπάω και τις έχω στην καρδιά μου. Ο ρόλος ο δικός μου σε αυτή την ομάδα είναι ο σύνδεσμος προπονητού διοίκησης παικτών. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και τη νέα ομάδα. Να υπάρχει υγεία και όλα θα τα βρούμε. Τα Σουρμένα μετέχουν στο δεύτερο όμιλο. Θα ήθελα πρώτα την άποψή σου για τον όμιλο στον οποίο μετέχουν τα Σουρμένα. Κοίταξε, εμένα πάντα η άποψή μου είναι ότι ο όμιλος είναι καλός, αλλά με κάποιους θα παίξεις. Είτε είσαι στο δεύτερο, είτε θα ήσουν στον πρώτο, είτε στον τρίτο, με κάποιους θα έπαιζες. Όταν είσαι καλή ομάδα και πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν κοιτάς με ποιον παίζεις. Κοιτάς πρώτα τον εαυτό σου. Παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό μου έχει διδάξει πήρα τόσα χρόνια. Λοιπόν, πιστεύω ότι εμείς θα πάμε καλά. Δεν άρχισαμε καλά τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Είχαμε ένα τυχαίο αποτέλεσμα εδώ. Νομίζω όμως ότι η ομάδα θα ρολάρει γιατί έχουμε πολύ νέα παιδιά και νεαρούς οι οποίοι είναι πολύ εξελίξιμοι. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι σιγά σιγά θα μπουν στο πετσί του πρωταθλητισμού. Δεν μπορείς ξαφνικά σε ένα παιδί 16 χρόνια και 15 να πεις κάνω πρωτάθλημα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ξεχωρίζεις, Πέτρο, εσύ κάποιες ομάδες στον όμιλο? Κοίταξε, και ο Χολάργος είναι καλή ομάδα. Ο Ηλυσιακός είναι πολύ καλή ομάδα που παίξαμε. Η Αγία Παρασκευή θα παίξουμε την Κυριακή. Πιστεύω ότι πάντα παραδοσιακά είναι καλή ομάδα. Από εκεί και ύστερα, εντάξει, όλες είναι καλές οι ομάδες, αλλά πιστεύω ότι θα ξεχωρίσουν. Και πιστεύω και τα Σούρμανα θα είναι τουλάχιστον πρωταγωνιστές. Όπως ανέφερες, τα Σούρμανα ξεκίνησαν με ήττα εντός έδρας με τον Χολαργό, ισοπαλία εκτός έδρας με τον Ηλυσιακό και νίκη με τον Βίρονα. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, ένα ντέρμπι, έτσι, Πέτρο? Κοίταξε, όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Τι παίζεις με την Αγία Παρασκευή, είτε παίξεις, ξέρω εγώ, με μια ομάδα μεσαία, πάλι ντέρμπι είναι. Αν δεν παίξεις καλά, δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν. Τα πάντα πιστεύω εξαρτώνται από σένα. Ναι. Πώς παίζεις εσύ. Εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν ο αντίπαλος. Εγώ κοίταγα τη δικιά μου ομάδα. Και αυτό κάνουμε και εδώ και τώρα. Κοιτάμε την ομάδα μας. Πώς θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Καταρχήν θέλουμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να το ευχαριστούμε εμείς οι ίδιοι που ερχόμαστε εδώ, να κερδάμε και όλα να είναι μια χαρά. Λοιπόν, είναι ντέρμπι. Okay. Θα το δείξω όμως. Η Κυριακή είναι ντέρμπι ή δεν είναι ντέρμπι? Πέτρο, εγώ σε γνώρισα ως προπονητή εδώ στα Σούρμενα. Θυμάμαι τότε είχες και παίκτες τον Θανάη τον Καραέγιοργα, τον Ακριτίδη. Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό σου είπα ότι ευχαρίστησα την οικογένεια των Σουρμένων, γιατί με τον Θανάση δεν είναι ότι γνωριζόμαστε τώρα. Με τον Θανάση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο οποίος πασχίζει για τα Σουρμένα. Υπάρχουν πίσω μια διοίκηση η οποία με πρόεδρο τον Βασίλη τον Βάσιο. Και αυτοί πασχίζουν. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σε αυτή την ομάδα. Ο καθένας βρίσκει το ρόλο του. Και είμαστε όλοι φίλοι και αγαπημένοι. Είναι απλά τα πράγματα. Και είναι αδιανόητο να μην πάμε καλά. Καταρχήν θα πω κάτι. Χωρίς να θέλω να υπεραυτολογήσω, έχουμε πιστεύω τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Α κατηγορία. Το πιστεύω ακράδαντα. Όχι γιατί είμαστε Σουρμένα ή γιατί ο Γιάννης είναι φίλος μου και έχουμε παίξει μπάλα μαζί. Υπήρξαμε συμπαίκτες στον Αθηναϊκό για πολλά χρόνια. Επειδή και εγώ είμαι του χώρου, βλέπω τι γίνεται και τι κάνει και τι προσπαθεί. Λοιπόν, ο Γιάννης θέλει να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και όταν παίξουμε αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο, τότε θα πάνε όλα καλά. Πέτρο, ήσουν αυστηρός προπονητής. Πάρα πολύ αυστηρός. Όταν λέμε αυστηρός, πάρα πολύ αυστηρός. Και γι' αυτό πετύχαινε αυτό που ήθελα. Όχι αυστηρός ήμουνα με τους τεμπέληδες. Δηλαδή είχα πρόβλημα. Καταρχήν δεν ήθελα μεγάλους ηλικία παίκτες. Πάντα προτιμούσα νεαρούς. Και πάντα μου έβγαινε. Είτε στον Πανιόνιο 6 χρόνια τη Θηριατική, είτε στα Σούρμανα, είτε στο Καραβιακό. Πάντα μου έβγαινε σίγουρα. Στα λιώσα, όπου και να έχω πάει. Ήθελα μικρούς. Δηλαδή το μικρό τον πλάθεις εσύ. Δεν σου έρχεται 35 χρονών να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν λέει τίποτα. 35 χρονών θα έρθει να πάρει ένα χαρτζιλίκι. Διαφορετικά δεν μπορεί να πάρει τίποτα παραπάνω. Εγώ δεν μπορώ να του πάρω τίποτα. Ποιες είναι οι καλύτερες σου στιγμές στην προπονητική σου καριέρα και τις θυμάσαι ακόμα και σου έχουν μείνει? Τις ξεχωρίζεις? Κοίταξε, εδώ στα Σούρμανα στα 3 χρόνια τα πρώτα που κάθισα έφευγα από το σπίτι μου και ήμουν σίγουρος θα κερδίσουμε. Ερχόμουν και το ευχαριστιόμουν. Όχι μόνο εγώ, και όλοι το ευχαριστιόντουσαν.
ξένοι, το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο. Στη διεργατική του Πανιωνίου που κάναμε με μια άλλη δουλειά, το ίδιο ήταν και εκεί. Εκεί δεν μπορούσαμε να ανέβουμε γιατί δεν μας άφηνε ο Πανιώνιος. Σταλιώσα, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ο Χαραβιακός είναι η δεύτερη μου ομάδα που αγαπάω και τους σέβομαι πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πέρασα κακές ομάδες. Ακόμα έχω φίλους, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε τι κάνεις, ξέρω εγώ κλπ. Αυτός είναι ο χώρος. Να κρατάμε κάποιες φιλίες. Δεν είμαστε εχθροί. Ήμουνα, έφυγα, τέλος, έληξε. Δηλαδή τώρα γύρισα εδώ μετά, από το 2010 ήμουν τελευταία φορά εδώ προπονητής και γύρισα το 2020. Λέει τίποτα αυτό? Ποια είναι η διαφορά του τώρα με του τότε? Ως του πρωταθλήματος και του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Τότε υπήρχαν πολύ καλύτερες ομάδες. Υπήρχε ποιότητα. Γιατί υπήρχε ποιότητα? Γιατί είχες να παίξεις με πολύ κόσμο. Δηλαδή τι? Υπήρχαν ομάδες από την Εψανά, οι οποίες ανήκανε στην Εψ Αθήνας. Λοιπόν, εκεί υπήρχαν πάρα πολύ καλές ομάδες. Γινόταν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με 18 ομάδες που κάθε Κυριακή δεν ήξερες τι θα κάνεις. Υπήρχε πολύ καλό πρωτάθλημα. Υπήρχαν παίχτες ποιοτικοί. Τώρα οι παίχτες τους φτιάχνεις. Είσαι ψηλός, είσαι γρήγορος, παίζεις. Ξέρεις ποδόσφαιρο και είσαι αργός, δεν θα παίξεις. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Έχουν περάσει πολλοί παίκτες από τα χέρια σου. Σε θυμούνται ακόμα ή έχεις κρατήσει επαφές με κάποια από αυτά τα παιδιά? Κοίταξε, με πολλά παιδιά έχω κρατήσει επαφές και με παίρνουν και τηλέφωνο. Προχθές με πήρε ο Τζαφέρος. Μου λέει τι έκανες, πήγες στα Σουρμένα. Τον είχα παίχτε εδώ, ο οποίος έχει φύγει από το 2006. Που ήμουν πάλι εδώ πέρα προπονητής. Ο Κώστας ο Αρζένης, το λέω δύο φορές την εβδομάδα θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τώρα. Εντάξει, δεν πάω να τους θυμάμαι κιόλους. Με όλους κρατάω επαφή. Δεν είμαι, ξέρεις, αντιτουριστικός. Δεν γουστάρω, δεν μιλάω. Μιλάω γιατί για να έρθω εδώ, πάω να πει ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή κάτι είδαν αυτοί, κάτι είδα εγώ. Εγώ το προπονητηλίκι το έχω κόψει εδώ και 3 χρόνια. Δεν ασχολούμαι. Το ευχαριστήθηκα. Το έκανα 35 χρόνια. Έζησα πολλές χαρές, πολύ λίγες λύπες. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και πολλούς φίλους, λίγους εχθρούς. Και οι εχθροί, και αυτοί ακόμα με σέβονται. Πέτρο, με την πολύχρονη σου εμπειρία, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η διοίκηση της ΕΠΣΑ και να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που πρέπει να διορθωθεί, κάτι που πρέπει να βελτιωθεί? Εγώ, αν σαν διοίκηση της ΕΠΣΑ θα έκανα μια ακόμα καινοτομία. Εκεί που παίζουν 3 μικροί θα βάζα 5 μικρούς να παίζουν. Λοιπόν, και θα δίνα ένα όριο. Είσαι 35 χρονών, κόψτο. Μέχρι 30 θα παίζεις στην Αλφα Αθήνας. Και όχι μόνο στην Αλφα, και στη Β' και στη Γ'. Τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι που είναι 35 στον ίδιο κόσμο? Απλά πράγματα είναι. Πάντως τα Σούρμανα έχουν πολύ καλές ακαδημίες. Τα Σούρμανα πάντα είναι παραδοσιακές στις ακαδημίες και αυτή τη στιγμή στην πρώτη ομάδα έχουμε 13 παίκτες του 2002-2003 και ο Αλεξανδράκης είναι του 2005 και παίζει. Αυτό δεν λέει κάτι? Όχι μόνο αυτός και όλοι. Εμείς έχουμε αυτή και εγώ τότε την είχα και ο Γιάννης την έχει. Ότι μπορούμε να βασιστούμε στα παιδιά που είναι από κάτω και έρχονται προς τα πάνω. Τα δουλεύουν τα παιδιά και μέσα από αυτούς βγάζουμε ποδοσφαιριστές. Ωραία. Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας από τα Σούρμενα, από την ομάδα, στη συνέχεια του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης και από το παιχνίδι της Κυριακής με την Αγία Παρασκευή? Κοίταξε, εμείς θέλουμε το φίλαθλο κόσμο μαζί μας. Ξέρουμε ότι αγαπάνε την ομάδα. Να περιμένουν καλύτερες μέρες, αλλά μην βιάζονται. Όλα θέλουν το πρόγραμμά τους. Γιατί χωρίς πρόγραμμα δεν πας πουθενά. Ξέρει ο προπονητής τι κάνει και η διοίκηση ξέρει και όλοι ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, τα Σούρμανα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Τώρα, αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή όχι, αυτό θα το δούμε εν καιρό. Πιστεύω ότι είναι 8η αγωνιστική και θα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε. Πώς θα έχουν χωριστεί τα γκρουπ 4 και 4 ή 5, ξέρω εγώ. Πάντως, Πέτρο, για πρώτη φορά 3 όμιλοι στην Α κατηγορία. Δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, αφού έχουμε αυτή την πανδημία και έγινε αυτό. Εντάξει, 3 όμιλοι. Ίσως είναι και καλύτερα και για τα παιδιά να παίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο. Άλλο 3 όμιλοι. Εντάξει, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν ήταν έτοιμες για να ανέβουν. Αλλά εντάξει, αφού ανέβηκανε, καλώς ήρθανε. Τι να κάνουμε. Ωραία. Χαίρομαι που σε ξαναείδα μετά από αρκετό καιρό. Εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, επιτυχίες στην ομάδα και να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα, Πέτρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Και να έχουμε όλοι για όλος ο κόσμος, να μπορέσουμε να πούμε να διδάσκουμε αυτά τα παιδιά να γίνονται καλύτεροι.
Σε ευχαριστώ πολύ που σε συνέτησα μετά από τόσα χρόνια. Τι μήνυμα στέλνεις έτσι στους παλιούς σου φίλους, στα παιδιά που έχεις αναδείξει, στις ομάδες με τις οποίες έχεις συνεργαστεί? Εύχομαι υγεία σε όλους, σε όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί, όλοι αυτοί που είναι φίλοι μου και εχθροί μου, και ειδικά, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία μιλάω συχνά μαζί τους και με συγκινεί που με παίρνουν και τηλεφωνούν και με θυμούνται. Και πράγματι, ας πούμε, εχθές που βγήκε στο site ότι ήρθα στην ομάδα, εγώ έχω έρθει εδώ και ένα μήνα στην ομάδα, αλλά δεν ήθελα να γράψουμε κάτι. Εντάξει, γιατί δεν έχω ανάγκη τώρα να γράψουν ότι κάτι, ο Καπώνης ήρθε εδώ, ο Καπώνης πήγε εκεί. Εδώ τώρα κάνουμε. Όλα είναι μέσα από τη φιλία περνάνε και την αγάπη προς την ομάδα. Λοιπόν, να έχουν υγεία και να μην με ξεχνάνε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου.